πούμε. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έφερε την πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής, η οποία θα διερευνήσει τυχόν, αν υπάρχουν ευθύνες, κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Αυτό πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια να ψηφιστεί, να γίνει η Επιτροπή και να αρχίσει να εξετάζει την υπόθεση. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Βασίζεται το κείμενο, πώς να το πω τώρα, κείμενο, δικογραφία, δεν ξέρω. Η πρόταση βασίζεται στις καταθέσεις του κυρίου Αγγελή, ο οποίος είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και της πρώην επικεφαλής της Αγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, της κυρίας Ελένης Ράικου. Και υποστηρίζει αυτό το, η πρόταση, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος πρέπει να ελεγχθεί για την τέλεση των εξής αδικημάτων: ηθική αυτουργία στο αδίκημα της κατάκτησης εξουσίας κατά φυσική αυτουργία και άμεση συνέργεια δικαστικών λειτουργών, πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει πως μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να ελέγξει τη δικαιοσύνη, βασίζοντας την προανακριτική σε έολες μαρτυρίες δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι όμως ελέγχονται και οι ίδιοι για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Τσίπρας, στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που έγινε πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να υποστηρίξει πως η υπόθεση δεν θα επιστρέψει στη δικαιοσύνη. Και γιατί είναι απόψε εδώ η κυρία Παπαδάκου? Διότι στην κατάθεση που έκανε η κυρία Ράικου ενέπλεξε την κυρία Παπαδάκου στην ιστορία αυτή. Δηλαδή πώς την ενέπλεξε? Είπε ότι την έχει επισκεφθεί η κυρία Παπαδάκου την κυρία Ράικου στο παρελθόν στο γραφείο της δύο φορές. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχει καταθέσει ότι την επισκέφθηκε το Φεβρουάριο του 2017 και ότι ήθελε να πληροφορηθεί για την ένευρα για την Νοβάρτης η κυρία Παπαδάκου. Δημοσιογράφος είναι, τη δουλειά έκανε. Ρωτώντας την αν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Ράικου εμφανίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να λέει στην κατάθεσή της ότι της έκανε εντύπωση γιατί δεν την είχε ρωτήσει κανείς άλλος δημοσιογράφος, ενώ στην αρνητική απάντηση που της έδωσε εκείνη της αντέτεινε με επιθετικό ύφος, η κυρία Παπαδάκου δηλαδή, ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μάλιστα απόρρισε ειρωνικά που το αγνοούσε ο εισαγγελέας. Μετά δέχτηκε, λέει, τηλεφώνημα η κυρία Ράικου από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος τη ρώτησε το ίδιο ακριβώς πράγμα που τον ρώτησε και η κυρία Παπαδάκου, δηλαδή τι γίνεται με την υπόθεση αυτή και αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Και σε αυτόν απάντησε η κυρία Ράικου ότι η έρευνα ήταν στην αρχή και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Ακολούθως φέρεται να καταθέτει ότι στις αρχές Μαρτίου του 2017 και πάλι την επισκέφθηκε η κυρία Παπαδάκου για να μάθει τι έχει κάνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Και η κυρία Ράικου εμφανίζεται να της είπε ότι δεν κατανοεί την επιμονή της, αφού της είχε πει πρόσφατα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, ενώ η κυρία Παπαδάκου, σύμφωνα με την κυρία Ράικου, τη ρώτησε αν τα στοιχεία για τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Πικραμένο δεν της ήταν αρκετά. Σύμφωνα με όσα έχει φέρεται να έχει καταθέσει η κυρία Ράικου, η κυρία Παπαδάκου αναφέρθηκε σε βίντεο που αφορά στον κύριο Πικραμένο, ενώ είπε ακόμα ότι είχε στοιχεία πως ο κύριος Βενιζέλος έχει εξωχώρια offshore εταιρεία μαζί με επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη του Action, αν δεν κάνω λάθος, για να παίρνουν λεφτά από την Οβάρτης και να τα μοιράζουν αλλού. Η κυρία Ράικου της απάντησε ότι πρώτη φορά ακούει τέτοια πράγματα και προέτρεψε την κυρία Παπαδάκου να φέρει στοιχεία, ωστόσο ουδέποτε προσκομίστηκαν και από κανέναν τα στοιχεία αυτά, ενώ η ίδια δεν εμφανίστηκε ξανά φοβούμενη κατά την εισαγγελέα ότι θα της έπαιρνε κατάθεση. Εγώ είπα τις πληροφορίες δημοσιογραφικές, κυρία Παπαδάκου, που υπάρχουν για την κατάθεση της κυρίας Ράικου. Εσείς σε όλα αυτά τι απαντάτε? Κοιτάξτε, το χειρότερο ψέμα είναι όταν μπλέκεις μισή αλήθεια και λες ένα ολόκληρο αφήγημα, μπλέκεις ένα ολόκληρο αφήγημα γύρω από αυτή την αλήθεια. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πήγαινα στην εισαγγελία διαφθοράς, όχι επί της κυρίας Ράικου μόνο, επί όλων των επικεφαλής, έτσι, που, οι οποίοι διετέλεσαν κατά καιρούς. Και στον κύριο Πεπόνη, παρότι ήταν αρκετά κλειστή η περίπτωση εκείνη, βεβαίως πήγαινα και ρωτούσα για την εξέλιξη των υποθέσεων. Αυτή είναι η δουλειά μου, κύριε Λιάτσο, γιατί εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ τηλεφώνου. Ας έχουν
είναι και δύσκολο, γιατί μιλάει και κανένας δικαστής από το τηλέφωνο, να σου πει οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάνω ρεπορτάζ τηλεφώνου εγώ. Ναι. Εγώ πηγαίνω στους χώρους εκείνους, οι οποίοι πραγματικά μπορώ να βγάλω, όχι πάντα φυσικά, ή δεν μπορώ να βγάλω. Λοιπόν, ποιο είναι το ψέμα και ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όντως αυτές οι δύο συναντήσεις, και όχι τέσσερις που λέει στην αρχή της κατάθεσης, έχουν γίνει. Λοιπόν, πράγματι... Α, έλεγε στην αρχή της κατάθεσης για τέσσερις συναντήσεις. Ότι είχατε πάει τέσσερις φορές. Δεν έχω πάει τέσσερις φορές. Έχετε πάει δύο φορές. Αυτές οι δύο, ναι. Μάλιστα. Βεβαίως δεν έχω το περιεχόμενο οι συναντήσεις που περιγράφει. Βεβαίως τη ρωτούσα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Φλεβάρι και Μάρτι, ακούστε. Μάρτι, σας θυμίζω ότι εκείνο που ψάχναμε οι δημοσιογράφοι, εγώ άρχισα να ερευνώ την υπόθεση της Νοβάρτης το Γενάρη του 2017. Γιατί? Γιατί είχε γίνει η απόπειρα αυτοκτονίας, αν θυμάστε, ενός πρώην στελέχους της Νοβάρτης, ο οποίος τώρα μάλιστα υπηρετεί στην Ελβετία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό εμένα ήταν το έναυσμά μου και όχι οι πληροφορίες που δημοσιεύονταν για τους προστατευόμενους, για το FBI, για την Αμερική κλπ. Όταν άκουσα αυτό, λέω εδώ πέρα κάτι γίνεται. Όταν ο άλλος προσπάθησε να πέσει από ένα μπαλκόνι στον 7ο εκεί πάνω του ξενοδοχείου αυτού, του κεντρικού ξενοδοχείου. Μάλιστα, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Λοιπόν, πραγματικά άρχισα να ερευνώ την υπόθεση. Εκείνο το οποίο είχα βρει και είχα στα χέρια μου και πήγα να τη το πάω της κυρίας Ράκη, και αυτό το λέω πρώτη φορά, είναι ότι είχα βρει κάποια έγγραφα του Υπουργείου Υγείας από έναν ελεγκτή, γιατί είχε διαταχθεί έλεγχος για κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι μέσα εκεί είναι και πολλά ονόματα, τα οποία αργότερα ο ένας έγινε προστατευόμενος και έφυγε, δεν είναι πια προστατευόμενος, ο άλλος πήγε και κατέθεσε και μετά πήρε πίσω την κατάθεσή του. Εντόπισα λοιπόν κάποια έγγραφα τα οποία είχαν σχέση με ένα ταξίδι στο Βερολίνο, όπου εκεί φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να ζητήσουν την άδεια του Υπουργείου τότε, το 12 ήταν αυτό να καταλάβετε, mm-hmm. λοιπόν, είχαν πάει αυτό το ταξίδι τέλος πάντων και ένας από τους σπόνσορες ήταν και ο Νοβάρτης. Ένας. Ήταν και άλλες φαρμακευτικές. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα έγραφα λοιπόν, με καλή την πίστη, προσπαθώντας να βοηθήσω τη δικαιοσύνη και δεν ήταν η πρώτη φορά, πήγα να τα πάω στην κυρία Ράκη. Λοιπόν, και πραγματικά η πρώτη μου επίσκεψη ήταν με αυτά τα χαρτιά στο χέρι. Λοιπόν, γιατί δεν τα άφησα τελικά. Πράγματι, μου ζήτησα να τα αφήσω και δεν τα άφησα. Γιατί έβλεπα μία εισαγγελέα που τη ρωτούσα και είχε μία απροθυμία. Εγώ, κύριε Λιάτσο, αυτό το κλίμα που περιγράφει, κυρία Ράικου, έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο στυλ μου, δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Εγώ δηλαδή ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε συνάδελφο να του πω τι είναι αυτά που λες ή τι είναι αυτά που γράφεις. Mm-hmm. Όχι να πω σε εισαγγελέα και προϊσταμένη. Λοιπόν, είχα λοιπόν αυτά τα χαρτιά, δεν τις τα έδωσα. Και ένας λόγος που δεν τις τα έδωσα και στη συνέχεια, παρότι με πήρε όντως τηλέφωνο, αυτή που σας λέει μισή αλήθεια, γιατί υπάρχουν και αλήθεια σε αυτά που λέει, mm-hmm. γιατί δεν τις τα έδωσα. Γιατί βγαίνοντας έξω από το γραφείο της, στο πάρκινγκ που είχα αφήσει το αυτοκίνητό μου, και δεν ήταν το δικό μου, ήταν ένα αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, γιατί είχα πάει στο συνεργείο το αυτοκίνητό μου και μου είχαν δώσει αυτό που δίνει πάντα, ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετηθώ, μου είχαν σπάσει το φινιστρίνι. Στην αρχή δεν. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το συνέδεσα με αυτή την υπόθεση. Ειλικρινά σας το λέω. Μετά μαθαίνω ότι το ίδιο έχουν κάνει και σε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Και έχω μαρτυρία γι' αυτό, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε αυτό, δεν είπα ότι πήγα να με σκοτώσουν γι' αυτό. Γιατί δεν. Άρχισα να τα συνδέω όλα αυτά. Και φυσικά μετά δεν ξαναπάτησα στην κυρία Ράικο. Πήγα δύο φορές, δεν υπήρχε θέμα Βενιζέλου. Για βίντεο πικραμένο και τα λοιπά. Βίντεο πικραμένο, γι' αυτό σας λέω, η μισή αλήθεια για το για πείτε μας. Πράγματι το αποκάλυψα εγώ αυτό σε σχέση. Αυτό το βίντεο που είχε σχέση με τον κύριο Πικραμένο δεν είχε καμία σχέση ούτε με χρηματισμό. Ήταν δημοσιογραφικά αξιοποιήσιμο. Σας θυμίζω την περίοδο εκείνη, έτσι, που όλοι ψάχνανε για στοιχεία κλπ. Ναι, ναι. Έβγαινε ο Φρουζής πράγματι και έλεγε ότι εμείς έχουμε τον Πρωθυπουργό και θα πληρωθούμε. Εννοούσε αυτά που τους χρωστάγανε, οι οποίοι, έτσι. Πού τα έλεγε αυτά σε εργαζομένους της εταιρείας. Σε εργαζομένους, κανονικό βίντεο, δεν ήταν προϊόν υποκλοπή. Μιλούσε στους εργαζομένους της εταιρείας. Βεβαίως, ότι εμείς, ρε παιδί μου, θα τα καταφέρουμε. Το έλεγε ίσως και να τους εμψυχώσει. Δεν σημαίνει ότι είχε τον Πικραμένο, ασφαλώς. Δεν είναι απόδειξη αυτό. Καθένας, ο κάθε μάνατζερ μπορεί να λέει. Και έλεγε και για άλλους τρεις υπουργούς. Λοιπόν, το προβάλαμε στον Αλφα αυτό. Προβλήθηκε σκέπασα τα ονόματα. Το βίντεο έπαιξε το σύγκριμα. Έπαιξε. Πότε έπαιξε, θυμόσαστε. Το φθινόπωρο του 2017, κύριε Λιάτσο. Γιατί του 17. Το πήρα το καλοκαίρι, δεν μπορούσα να το έχω πει. Το καταλάβατε. Εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα που διαψεύδουν όλα αυτά που λέγονται. Λοιπόν, έπαιξε πράγματι το φθινόπωρο του 2017. Είχα σκεπάσει ακόμα και τα μάτια του κυρίου Φρουζή. Όχι το όνομα του Πικραμένου. Και τα μάτια. Ο κύριο Φρουζή έλεγε και για άλλου τρει υπουργού. Τα σκέπασα κι αυτά. Έβαλα, δηλαδή τα κάλυψα. Δεν ακούγω
ακούγονταν. Mm-hmm. Και κύριε Λιάτσο, ξέρετε κάτι, εγώ στην τηλεόραση δεν έχω πει ποτέ όνομα εμπλεκόμενου υπουργού. Εάν μου βρείτε ένα βίντεο που να λέω όνομα, γιατί αυτό το απαγορεύει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Έτσι, όπως mm-hmm. απαγορεύει και σε όλους αυτούς που περιφέρουν το όνομά μου, και θα τα πούμε, έτσι, απαγορεύει την αναφορά του ονόματός μου. Είτε πολλό μάλλον όταν δεν παίρνουν την άποψή μου, πολλό μάλλον, καταλαβαίνετε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, απαγορεύεται από το ραδιοτηλεοπτικό. Πρέπει να υπάρχει διάταξη δημοσιοποίησης. Ποιος κύριε Ανάξη είναι νομικός, να πει αν είναι έτσι. Ουδέποτε ναι. έχω πει το όνομα, όνομα κανενός πολιτικού. Κανενός. Ούτε για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Κανενός. Τα οποία... Στον Α δεν τα έκανα 5 εκπομπές για το Βάτς. Δεν τα έχω αναφέρει ποτέ. Να μου βρουν τις εκπομπές μου. Είναι στο... Γιατί πιστεύετε ότι η κυρία Ράικου... Καλά, είχε καλέσει όμως τον κύριο Γεωργιάδη για μια εκπομπή. Σας και είχα, γιατί ο ίδιος... Συνεχώς αναφέρατε οι 10 πολιτικοί... Οι 10 πολιτικοί. Οι 10. Τα ονόματά τους ποτέ, κύριε Γυρανάκη. Αυτά που μας είπατε, κύριε Παπαδάκου. Με τον κύριο Γεωργιάδη, ακούστε, ο κύριο Γεωργιάδη ναι. ήταν πάντα στην εκπομπή μου και ήθελε να είναι. Καταλάβατε ναι. τι σας λέω. Ναι. Ήθελε εγώ, να είναι. Εγώ δεν λοιπόν. Κατάλαβα βέβαια, γιατί ναι. κάπως με τις ημερομηνίες μας μπερδέψατε. Ναι. Είπα ότι το πήρα το καλοκαίρι το βίντεο. Του 17. Ναι, του 17. Αυτές οι συναντήσεις είναι την άνοιξη του 17. Αλλά το δείξατε. Ναι, γιατί δεν είχα εκπομπή. Το δείξατε στον Α. Όταν άρχισε το φθινόπωρο του 17. Όταν άρχισε η σεζόν. Η κυρία Ράικου μιλάει για συναντήσεις την άνοιξη του 17. Αυτά που μας λέτε. Η κυρία Ράικου είχε φύγει πια από την εισαγγελία. Αυτές οι συναντήσεις για τις οποίες μας λέτε. Μάλιστα. Τις γνώριζε ο κ. Παγγελόπουλος. Όχι. Όχι, δεν είχατε ενημερώσει ποτέ. Δεν είχε να ενημερώνω τον Υπουργό, ξέρετε. Παρότι κατά δήλωσή σας είστε 35 χρόνια φίλοι. Και λοιπόν τι, θα του πω ότι πάω στην εισαγγελέα. Δεν είχατε ποτέ. Δεν καταλάβατε, κύριε Ανάκη. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια άλλη σχολή. Σε όλα αυτά τα. Την οποία. Την μια άλλη σχολή είναι στην κατάθεση τη κυρία Ράικου. Είμαστε μια άλλη σχολή. Ακούστε, οι δημοσιογράφοι σαν και εμένα ναι. είμαστε μια άλλη σχολή. Η οποία λέει ότι όταν οι φίλοι μας περνάνε τα κατόφλια του Υπουργείου, κάποιων Υπουργείων και αναλαμβάνουν Υπουργοί, μετά η φιλία αυτή αναστέλλεται για λίγο. Καταλάβατε. Α. Γιατί έχουν δική τους ατζέντα, έχουν δική τους πορεία, έτσι είναι. Δηλαδή... Οπότε όταν πηγαίνατε, ας πούμε, για φαγητό όλο αυτό το διάστημα, δεν μιλούσατε καθόλου αυτό... για... Τι εννοώ, πού αναφέρεστε. Για την Οβάρτς και την Πού, αναφέρεστε, πού αναφέρεστε τώρα, αναφέρεστε στο πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω σε ποιο πρωτοσέλιδο παίζει. Σας ρωτώ, όχι, όταν όχι. πηγαίνατε για φαγητό. Ναι, όταν πηγαίνατε για φαγητό, δεν αναφερόμουν ποτέ στο βάρος. Ποτέ. Άρα όλα αυτά τα οποία κάνατε στην κυρία Ράικου, πηγαίνατε στους προηγούμενους ναι, εισαγγελείς ναι, κλπ. Ναι. Δεν είχατε ενημερώσει ποτέ τον κύριο Παγγελόπουλο. Ποτέ δεν ήξερε. Ούτε ο κύριο Παγγελόπουλο σας είχε πει, κυρία Παπαδάκου, κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Μα τι λέτε τώρα. Ποτέ. Τι είναι δυνατόν, όποιος με ξέρει, 35 χρόνια με ξέρει, θα μου πει κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, δηλαδή θα μου υποδείξει. Εντάξει. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Σας ρωτώ απλά. Όχι, και εγώ σας λέω ότι αυτά που λέτε είναι... Εγώ σας ρωτώ, εσείς απαντάτε. Δεν μπαίνουν σε λογική, σε όποιους με ξέρουν. Ακόμα και οι εχθροί μου δεν το λένε αυτό. Καταλάβατε, ακόμα εγώ και οι εχθροί μου. Εγώ σας ρώτησα κάτι, κύριε Παπαδάκου, κυρία... απαντήσατε υπεύθυνα, καταγράφετε αυτό που κυρία Ράικου... μας είπατε, βέβαια. Βεβαίως καταγράφετε. Λοιπόν, η κυρία Ράικου, κύριε Λιάτσο, για να τελειώνουμε, γιατί λέει για μένα, γιατί άλλος δεν λέει για μένα. Ακριβώς. Γιατί κυρία λέει Ράικου, μόνο για μένα. Και είπατε ότι μάλιστα θα προσφύγετε και στη δικαιοσύνη, θα κάνετε αγωγές. Έχω ήδη κάνει μήνυση την περασμένη Παρασκευή. Εναντίον της κυρίας Ράικου. Εναντίον της, ναι. Για... με τι κατηγορία. Συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή της προσωπικότητάς μου. Ότι παρουσιάζει ότι πηγαίνω και τις λέω για πολιτικούς. Γιατί λοιπόν η κυρία Ράικου στρέφεται εναντίον σας. Γιατί η κυρία Ράικου. Γιατί η κυρία Ράικου. Μάλλον γιατί όταν αποκαλύφθηκε, γιατί δεν το αποκάλυψα εγώ, αλλού γράφτηκε σε άλλες εφημερίδες, το θέμα ότι ο σύζυγός της ήταν μεταξύ των 4.500 γιατρών, οι οποίοι έπαιρναν αμοιβή, νόμιμη ή όχι, θα το κρίνουμε. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη, έτσι, όχι εμείς. Είναι κατηγορουμένος. Αυτή τη λίστα την έφερε το FBI. Α, την έφερε, FBI. Από την εισαγγελία ρωτώ ποιος την έφερε. Ποια λίστα. Αυτή τη λίστα με τους 4.500, ποιος την έφερε. Στην εισαγγελία. Όχι, ποιος την. Το FBI αυτή τη λίστα. Το FBI την έφερε στην εισαγγελία διαφθοράς. Το FBI την τι έφερε. Τι δεν ξέρετε, τι δεν καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Δεν αποκαλύφθηκε από μένα. Αποκαλύφθηκε από δύο πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων. Ναι, και ναι. έκανα ένα σχόλιο στο κόκκινο, όπου εκλήθην. Και είπα το αυτονόητο, κύριε Κυρανάκη, ότι όταν ο σύζυγός σου έχει αμυφθεί το 12. Το έχει πει ο ίδιος, έτσι, δεν το λέω εγώ. Με πόσα χρήματα. Το έχει πει με ένα πολύ μικρό ποσό. Πόσο δηλαδή. Μπορεί και 1.000 ευρώ. Εντάξει, με ένα πολύ μικρό ποσό. Όταν έχει αμυφθεί από την Οβάρτης, εγώ σας λέω νομίμως, έτσι, παίρνω εκ των προτέρων. Παρότι ελέγχεται γι' αυτό.
Εγώ σας λέω νομίμως. Όταν έχει ελεγχθεί, έχει λοιπόν αμυφθεί. Ελέγχεται τι είναι, είναι σε κρεμότητα δηλαδή. Βεβαίως. Είναι σε κρεμότητα όλοι οι γιατροί. Γιατί έχετε δει, δηλαδή. Δεν έχει κρυφθεί. Έχετε... Όχι, δεν έχει κρυφθεί. Άρα στους 40.000 γιατρούς λοιπόν. Λοιπόν μάλιστα, μάλιστα η αγωγή κακοδικίας που έκανε στους τρεις εισαγγελείς απορρίφθηκε και των πολλών εμπαίνων. Από αυτή τη λίστα με τις 4.500 γιατρούς και άλλους ανθρώπους οι οποίοι πήραν χρήματα από ένα λογαριασμό. Τι έγινε στη δικαιοσύνη? Τίποτα. Δεν έχει γίνει. Γιατί τίποτα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Πολύ. Πολύ μεγάλη και την καταγράφω. Και σωστά την καταγράφετε κι εσείς. Λοιπόν, όταν έκανε ένα σχόλιο ότι δεν μπορεί να παίρνει μια αμοιβή μικρή, το είπα, μικρή, από την Νοβάρτης και η σύζυγός σου σε κοινό λογαριασμό, το λέει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο σύζυγός της στην αγωγή κακοδηγία. Μας λέτε και εσείς ότι είναι νόμιμο. Ποιο, νόμιμο αυτό, όχι, νόμιμο αυτό που υποφρουζεί για τον πικαμένο. Όχι, δεν το παίρνω. Το σκάνδαλο ποιο είναι? Ποιο είναι το σκάνδαλο? Δεν μπορεί να ελέγχεις, το καταλαβαίνετε. Είναι αυτονόητο. Να είσαι επικεφαλής εισαγγελίας διαφθοράς και να ελέγχεις την υπόθεση με 4.500 γιατρούς όταν εκεί μέσα είναι ο σύζυγός σου. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Τι να καταλάβω, κύριε Παπαδάκου, παρετήθηκε κυρία Ράικου. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, μάλλον. Ζήτησε αντικατάσταση. Δεν ξέρω το θέμα. Δεν ξέρω αν έχει εσείς υπερασπιστής της κυρίας Ράικου. Στην παρέτηση. Έχω κάνει μια συζήτηση με την κυρία Παπαδάκου. Δεν έχετε βγει εκτός στούντιο. Είμαστε σε πολιτική συζήτηση. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Σε πολιτική συζήτηση. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς ως πολιτικό πρόσωπο. Είμαστε συνάδελφοι. Είμαστε συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει έρθει μια δικογραφία στη Βουλή. Δεν έχει έρθει. Σε ποιο, σε δεν έχει έρθει μια δικογραφία στη Βουλή. Εσείς εδώ πέρα υπερασπίζεστε. Αυτό που διάβασε. Υπερασπίζεστε μηνιόμενα πρόσωπα, αλλά και ξέρετε, ας πούμε, στοιχεία της δικογραφίας ή αν χρηματίστηκε ποιος, με πόσο χρηματίστηκε και γιατί. Θα έπρεπε να τα ξέρετε κι εσείς. Καλά, σοβαρά, μιλάτε τώρα. Προφανώς, γιατί έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή. Έχουμε ευθύνη λοιπόν σαν βουλευτές. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να μελετήσουμε. Για τον καλός ή κακός αναφέρει αυτή τη δικογραφία και έχει αυτό που διαβάσατε πριν, κύριε Λιάζο, είναι το κατηγορητήριο. Ναι, ναι. Έτσι, το κατηγορητήριο ναι, ναι. Που συνέταξε η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας. Δεν με κατηγορούμε κι εγώ. Λοιπόν, μέσα εκεί, καλός ή κακός αναφέρει το όνομα σας, Παπαδάκου. Κακός, πολύ κακός, κύριε Κυρανάκη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θα την καλέσετε, κύριε Κυρανάκη, στην Επιτροπή και θα την εξετάσετε. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, δεν κάνετε αυτό όμως. Δεν κάνετε αυτό όμως. Τι θέλετε να κάνω? Και θίγω το γεγονός. Μα θίγω το γεγονός όμως. Όχι, ούτε καν. Αλλά βάλετε το θέμα σε μια άλλη διάσταση, ας πούμε. Ποια θέλετε να τη βάλετε? Να μας πείτε, υπάρχει σκάνδαλο να βάλεις ναι ή όχι? Ναι, το σκάνδαλο να βάλεις. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο την κυρία Παπαδάκου. Να απαντήσω. Θα απαντήσετε, μισό λεπτάκι. Κυρία Παπαδάκου, εσείς σας άκουσα. Γιατί εστράφει εναντίον μου. Για αυτό το σχολείο μου, όπου μου έχει κάνει αγωγή, κυρία Ράικου. Σας έχει κάνει αγωγή? Μου έχει κάνει αγωγή, ναι. Μου ζητάει 70.000 ευρώ. Ναι, ναι. Θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το είπε άλλωστε στην κατάθεσή της. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Ράικου, καταθέτοντας λοιπόν και αναζητώντας την αλήθεια, είναι εισαγγελέας, ναι. Αναφέρει στην κατάθεσή της για την υπόθεση της διαδικασίας του χειρισμού της Νοβάρτης, ναι, ναι. Μία διαφορά της με μία δημοσιογράφο. Και όχι μόνο, διακόπτει την κατάθεσή της, και διορθώστε με κύριε Γερανάγια, είναι αλλιώς, και έρχεται μετά από 3 ώρες και θυμάται, παρεμβαίνει σε μία ιδιωτική μου διαφορά με έναν επιχειρηματία. Mm-hmm. Παρεμβαίνει, και το λέω παρεμβαίνει γιατί είναι εκκρεμής η υπόθεση. Και όχι μόνο, αναφέρει ψευδώς ότι έχει τελεσιδικήσει. Δεν έχει τελεσιδικήσει, είναι εκκρεμής η υπόθεση. Έχω από την ελληνική δικαιοσύνη δικαιωθεί πρωτοβάθμια και η υπόθεση είναι στο εφετείο. Παρεμβαίνει σε μια εκκρεμή υπόθεση ως εισαγγελέας, παρότι έχει αντιδικία και εκείνη μαζί μου και παρότι θυμάται όλα αυτά το 2017, όπου σωστά τη ρωτάει και ο κύριος Οφουλάκης, όπως μαθαίνω, δικές μου πληροφορίες. Γιατί δεν το καταγγείλατε τότε, τη ρώτησε, το 2017, όταν ερχόταν δημοσιογράφος, ναι, ναι. Και δήθεν σας πίεζε. Και φυσικά δεν απαντάει. Και όχι μόνο, παρετείται τον, όπως ξέρετε, τον Απρίλιο, νομίζω. Απρίλιο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τέλη Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου, ναι, τέλη Μαρτίου του 2017. Και στην παρέτησή της είναι η πρώτη που μιλάει για πολιτικούς. Λέει, εμπλέκονται κρατικοί αξιωματούχοι, ενδεχομένως και πολιτικοί. Θα την πάρετε την παρέτησή της, ελπίζω, στη Βουλή, γιατί είναι πολύ βασικός παράγοντας για την αξιοπιστία της. Μιλάει για τροφοδότη λογαριασμό 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οποίος, λέει, τροφοδότης λογαριασμός διοχετευόταν σε κρατικούς αξιωματούχους, ναι. Και ενδεχομένως και πολιτικούς. Φυσικά δεν λέει τίποτα για πολιτικές πιέσεις. Αυτό το λέει μετά, το λένε οι κύκλοι της, το
φθινόπωρο πια, δεν ξέρω, το 18 μάλλον, το 18. Mm-hmm. Λοιπόν, το λένε οι κύκλοι της, όπου εκεί θυμάται και ένα Σπούτιν, ας πούμε. Αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαδάκου, εσείς αναφερθήκατε και ότι έχει 8 πειθαρχικά σε βάρος της. Όχι 8, 12 έχει, έμαθα αργότερα. 12 πειθαρχικά. Λοιπόν, σε ένα από αυτά είχα πάει μάρτυρα, δεν το έχω πει ποτέ. Μάλιστα. Γιατί, τα οποία είναι σε κρεμότητα τα πειθαρχικά. Γιατί όχι, δεν είναι σε κρεμότητα. Ένα είναι μόνο. Ένα είναι. Έχουν κλείσει υπέρ της λόγω αμφιβολιών κάποια. Α, υπέρ της, μάλιστα. Γιατί δεν βρέθηκαν, mm-hmm. όντως. Λοιπόν, αυτό οφείλετε να το πείτε όμως, κύριε Παπαδάκου. Γιατί αν λέτε εκκρεμούν πειθαρχικά. Δεν είπα εκκρεμούν ποτέ. Δεν είπα εκκρεμούν. Η γυναίκα λέω που πέρασε από 8 πειθαρχικά. Έχει 8, λέει 12 είπατε πριν πειθαρχικά. 12 έχει. Είναι σαν να λέτε, να το πείτε ολοκληρωμένα, ότι έχουν κλείσει τα πειθαρχικά. Σαν να λέτε ότι διώκεται πειθαρχικά. Όχι. Γιατί ξέρετε και ο κόσμο. Ακούει κάποιου νομικού όρου και μπερδεύεται. Άρα καλό είναι να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Η γυναίκα που ελέγχθηκε 8 φορές πειθαρχικά. Σας καλύπτει αυτό? Και πού κατέληξε ο έλεγχος? Σας είπα, κατέληξε σε κάποιες απαλλαγές, σε κάποια λόγα. Όχι όλες. Όχι όλες. Όχι όλες. Υπάρχει καταδίκη δηλαδή? Δεν είπα ότι υπάρχει καταδίκη. Είπα ότι σε κάποια υπάρχουν όμως και σε εκκρεμότητα κάποια. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε κύριε Γερανάκη, θέλω να σας πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι υπερασπίζεστε αυτή τη... Δεν υπερασπίζεστε την κυρία Ράικο. Υπερασπίζεστε την αλήθεια, κυρία. Την κατάθεσή της υπερασπίζεστε, γιατί σε αυτήν βασίζεται η πρότασή σας. Αυτό υπερασπίζεστε από όλους. Έτσι. Και υπερασπίζεστε και τον κύριο βέβαια Αγγελή, ο οποίος επίσης αυτή την περίοδο, πιστεύω αυτό να μην το ξέρετε, ελέγχεται και πειθαρχικά και ποινικά. Εσείς ελέγχεστε για κάτι? Υπάρχει καμία καταδίκη εναντίον σας? Εγώ δεν ελέγχομαι. Ας πούμε για σκοφαντική δυσφήμιση, υπάρχει κάποια? Ναι, στο Λονδίνο όταν δικάστηκα ερήμην. Αυτό από ελληνικό δικαστήριο δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση σκοφαντική δυσφήμιση? Αμετάκλητη για την εκτέλεση, τα μπερδεύετε. Δεν είναι το ίδιο? Ναι, όχι, μια χαρά έτσι. Είναι το ίδιο. Όχι, δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση για σκοφαντική δυσφήμιση. Όχι, δεν δικάστηκε. Όχι, δικάστηκε η αναγκαστική εκτέλεση. Καταλάβατε? Άρα τα δημοσιεύματα που γράφτηκαν σήμερα ότι υπάρχει καταδίκη για 130.000 ευρώ και σκοπική δυσφήμιση. Όχι, αυτό είναι η αναγκαστική εκτέλεση και μην τον μπερδεύετε. Φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν θα κάνετε μια αγωγή στα μέσα που το έγραψαν. Αυτό τι σχέση έχει με την Νοβάρτη στο Ιωάννη? Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι δικάζουμε την κυρία Παπαδάκου. Δικάζουμε την κυρία Παπαδάκου. Δεν δικάζουμε, ξέρετε, την κυρία Παπαδάκου. Είμαι ο παλιότερο σε αυτό το τραπέζι και έχω περάσει 30 χρόνια στη δημοσιογραφία και όταν έγινα κυβερνητικός εκπρόσωπος ερχόντουσαν οι δημοσιογράφοι.